συνέβη νωρίτερα έξω από το Υπουργείο. Ακριβώς αυτό περιγράφω. Μιλάμε για σφοδρές επιθέσεις με μάρμαρα, τούβλα που ξυλώνονταν από τα πεζοδρόμια. Εκτοξεύονταν εναντίον των τζαμιών ουσιαστικά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Κάποιες πέτρες τουλάχιστον από ό,τι μπορούσα να διακρίνω έφτασαν μέχρι τον 3ο-4ο όροφο των γραφείων. Πολλά τζάμια κατέρευσαν και έπεσαν στο, συγγνώμη, πάνω στο πεζοδρόμιο. Ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματισμοί. Κάποια στιγμή οι αστυνομικές δυνάμεις με τη χρήση πυροσβεστήρων που έκαναν κάποιοι από τους αγρότες δημιούργησαν ένα προπέτασμα καπνού όπου ουσιαστικά θα μπορούσαν να εκδηλωθούν κάποιες επιθέσεις εναντίον τους και αποφάσισαν τουλάχιστον να προσπαθήσουν να τους αποθήσουν. Έκαναν μια ευρεία χρήση δακρυγόνων. Ουσιαστικά έκοψαν σε τρία κομμάτια τους συγκεντρωμένους, περίπου 1.000 άτομα, σε τρία διαφορετικά σημεία, στην οδό Μάρνης, στην Λιωσίων και την Αχαρνών. Συνεχίστηκαν τα επεισόδια για αρκετή ώρα, τουλάχιστον διάρκειας περίπου 20 λεπτών ήταν σφοδρές συγκρούσεις. Αυτή την ώρα να σου πω βέβαια ότι τα τζάμια, κάποια από τα τζάμια κρέμονται επικίνδυνα στο δεύτερο και τρίτο όροφο. Πρέπει κάποια στιγμή να απομακρυνθούν και οι πολίτες που βρίσκονται κάτω από αυτά. Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, να σου πω ότι είχαν εγκλωβιστεί κάποια άτομα στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας που βρισκόταν στο ισόγειο. Ναι. Κατάφεραν, όταν επικράτησε μια σχετική ηρεμία, κατάφεραν να απεγκλωβιστούν και να φύγουν. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, έχουν γίνει τουλάχιστον 4 προσαγωγές. Υπάρχουν και κάποιοι τραυματίες αστυνομικοί, αλλά τουλάχιστον ελαφρά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες. Σχετικά με αυτό που με ρώτησες πολύ νωρίτερα. Πράγματι, από ό,τι φαίνεται, έχουν υπάρξει διαβουλεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές, ανάμεσα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αλλά και εκπροσώπους των αγροτών, ναι. Προκειμένου να γίνει ένα, θα λέγαμε, ένα πέρασμα, μια ασφαλή διέλευση κάποιων τρακτέρ από την πλατεία Συντάγματος. Από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, προτάθηκε στους αγρότες να υπάρξει μια διέλευση μεταξύ 4 και 6 το απόγευμα από την πλατεία Συντάγματος, συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, περιπολικών της αστυνομίας, έτσι για συμβολικό χαρακτήρα και στη συνέχεια να απομακρυνθούν. Μάλιστα. Αυτή η πρόταση, από ό,τι κατάλαβα, έγινε δεχτή μόνο από τον μπλόκο της Νίκαιας και συγκεκριμένα τον κύριο Μπούτα. Και πράγματι, 17 τρακτέρ, μαζί με 3 ακόμα μικρότερα, θα περάσουν, έχουν ξεκινήσει ήδη από την Λάρισα, συνοδεία αστυνομικών, και θα περάσουν περίπου εκείνη την ώρα, δηλαδή μεταξύ 4 και 6, από την πλατεία Συντάγματος. Μάλιστα. Με την υπόσχεση να μην ακινητοποιηθούν εκεί. Τα υπόλοιπα μπλόκα, οι πρόσωποι των υπόλοιπων μπλόκων δεν δέχτηκαν αυτή την πρόταση γιατί ήθελαν τα τρακτέρ να παραμείνουν στο Σύνταγμα μέχρι ότου εκείνοι αποφασίσουν να φύγουν από την πλατεία όπου τουλάχιστον για 2 ημέρες θέλουν να μείνουν εκεί. Αυτό φυσικά δεν γίνεται από την ελληνική αστυνομία. Βέβαια όλοι περιμένουν να τηρηθούν οι υποσχέσεις που δόθηκαν δηλαδή μεταξύ των δύο πλευρών. Παναγιώτη, παραμένεις κοντά μας για να δούμε σε λίγο και τι γίνεται με τους δρόμους. Για να γνωρίζει και ο κόσμος που μπορεί να κινηθεί ή που δεν μπορεί να κινηθεί. Θέλω να μεταφερθούμε στο Μαρκόπουλο, να δούμε εικόνα και από εκεί. Ο Γιώργος Τσελίκας, για να μας ενημερώσεις, Γιώργο. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι, Άννα. Εδώ στον κόμβο Μαρκοπούλου που είμαστε, από λεπτό σε λεπτό ετοιμάζονται. Γι' αυτό βλέπετε και η αστυνομία είναι παραταγμένη να κλείσει το δρόμο σε λίγο. Ετοιμάζονται λοιπόν να κλείσει εδώ το σταυροδρόμι. Δηλαδή, από Βάρη Σκοροπίου, θα δείτε με τη βοήθεια του Χλεμπάκου τώρα του Γιάννη. Από εκεί πέρα τα φορτηγά είναι η Βάρη Σκοροπίου. Άρα λοιπόν θα αποκλειστεί εδώ όλο το σταυροδρόμι Βάρη Σκοροπίου, κατεύθυνση προς αεροδρόμιο και προς Μαρκόπουλο. Να πούμε ότι πριν λίγα λεπτά είχαν συζητήσεις με τους επικεφαλείς αξιωματικούς της τροχέας και το μέτρο τάξης οι μπελουργοί αγρότες να τους αφήσουν να πάνε με μερικά τρακτέρ προς από εδώ Παιανία προς Σύνταγμα. Δεν πήραν απάντηση. Να δούμε, σκέφτεται τώρα, κάνουν σύσκεψη μέσα οι αγρότες, αν μπορούν με ποιο μέσο θα μεταβούν, με τα γιοταχύτα δικά τους, με πούλμαν, να μεταβούν κάτω το Σύνταγμα. Προς το παρόν όμως θα κλείσει για ένα 8ωρο, να ξέρουν και οι φίλοι οδηγοί, εδώ ο κόμβος Μαρκοπούλου. Μάλιστα. Θα κλείσει σε λίγο. Γιώργο. Ετοιμάζονται. Ναι. Έτσι. Για ό,τι νεότερο θα σε ενημερώσω άμεσα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Για να δούμε τι γίνεται και με τους αγρότες από την Κόρινθο, οι οποίοι είδαμε και νωρίτερα στις εικόνες μας ότι ξεκίνησαν από τον Ισθμό. Τους ακολουθεί ο Σταύρος Ιωαννίδης. Κατευθύνονται, Σταύρο, προς την Αθήνα. Έτσι είναι, Άννα. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται λίγο πριν τα δηληστήρια στον Ασπρόπυργο, όπου μάλιστα νωρίτερα είχαμε μία μικροένταση με αστυνομικούς οι οποίοι επιχείρησαν να τους σταματήσουν λίγο πριν τα διόδια της Ελευσίνας.
Εκεί λοιπόν κατέβηκαν από τα αυτοκίνητά τους οι αγρότες, επέβαλαν στην ουσία το πέρασμα, άνοιξαν τον δρόμο και τώρα συνεχίζουν, φτάνουν στα δηληστήρια. Πρέπει να σου πω ότι υπάρχει πάρα πολύ κίνηση βέβαια, γιατί διαρκώς υπάρχουν μπλόκα από την αστυνομία με αποτέλεσμα οι ταχύτητες να είναι πάρα πολύ χαμηλές. Όμως φαίνεται πως περνάνε κανονικά για την ώρα. Δεν έχουν μαζί τους βέβαια τρακτέρ, έχουν αγροτικά αυτοκίνητα, γιοταχή και λεωφορεία. Υπάρχει ένα μπλόκο της αστυνομίας στα φανάρια της Ελευσίνας. Εδώ υπάρχουν και μάτα από ό,τι μπορούμε να δούμε. Και σε λίγη ώρα θα φτάσουν εδώ και οι αγρότες. Δεν έχουν ούτε ένα χιλιόμετρο. Να δούμε λοιπόν αν θα τους επιτρέψουν να περάσουν από αυτό το σημείο. Νεότερα λοιπόν από την εικόνα των αγροτών που έρχονται από την Κόρινθο και τους ακολουθεί, Σταύρο, θα δώσεις στον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Τζούνο αμέσως μετά, με αναλυτικό ρεπορτάζ και εικόνα που συνεχώς θα μεταδίδουν. Να επιστρέψουμε στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Λίγα δευτερόλεπτα μας έχουν απομείνει, Παναγιώτη, να δώσουμε μία εικόνα για τους δρόμους. Για τους δρόμους. Τουλάχιστον εδώ στην πλατεία Βάθης οι γύρω δρόμοι είναι κλειστοί. Έτσι. Μιλάμε για την οδό Μάρνης, για την Αχαρνών, για την Λιωσίων, την πλατεία Καραϊσκάκη. Και βέβαια όσο πληθαίνουν, έρχεται ο περισσότερος κόσμος, περισσότεροι αγρότες από την επαρχία. Κάποια από τα πρώτα από τα λεωφορεία ήδη μας έχουν ενημερώσει ότι έχουν φτάσει στην λεωφόρο Αθηνών. Κάποια άλλα θα φτάσουν, θα απομακρυνθούν και θα κινηθούν προς το χώρο του Τάκη Βοντός, στο Παλαιό Φάλιρο, συγγνώμη, προκειμένου να φτάσουν εκεί. Ναι. Όσο λοιπόν πληθαίνουν οι αγρότες που θα φτάνουν προς το κέντρο της Αθήνας, από ότι σταδιακά θα κόβεται κυκλοφορία και στους σχετικούς δρόμους. Και ποιοι είναι αυτοί, βέβαια, οι γνωστοί, Παντησίων, Σταδίου, όσοι δρόμοι δηλαδή οδηγούν προς το Σύνταγμα. Το ίδιο σημαίνει και στη λεωφόρο Συγκρού, από ό,τι και έχω καταλάβει. Κάποια στιγμή θα κλείσει τουλάχιστον στις αρχές της στήρας του Λιβιουδιός. Οπότε το κέντρο από κάποια στιγμή και έπειτα, τουλάχιστον από τη μία ή δύο η ώρα το μεσημέρι, θα είναι σε ένα βαθμό προσπέλαση τουλάχιστον από πλευρά οχημάτων. Μάλιστα. Όσον αφορά τα μέσα μαζική μεταφορά, από ό,τι μας ανέφεραν, σε περίπτωση που δεν παρατηρηθούν επεισόδια ανάλογης ένταση με αυτά που είχαμε εξελίξει μπροστά μας εδώ σε διακοπή ανάπτυξη, θα παραμείνουν ανοιχτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη, και εσύ ακόμα περισσότερο ρεπορτάζ αμέσως μετά στον Χρήστο και τον Γιάννη. Με την εικόνα από την πλατεία Συντάγματος θα κλείσουμε εμείς και θα παραδώσουμε τη σκυτάλη στους ατέριαστους. Αυτή την ώρα, Γεωργία, βλέπουμε ότι έχουν στηθεί, βλέπουμε ένα πανό, αλλά όπως με ενημερώνουν έχουν στηθεί ήδη και οι πρώτες σκηνές στην πλατεία Συντάγματος. Να τις βλέπουμε και στις εικόνες μας. Έχουν ήδη, αυτή είναι η εικόνα τώρα από την πλατεία Συντάγματος, έχουν στηθεί ήδη σκηνές.